Φίλες και φίλοι του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε εδώ στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της Νέας Ιωνίας. Ξεκινάμε με το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Νέας Ιωνίας, τον Πάολο Φαρινόλα. Πάολο, καλησπέρα. Καλησπέρα και σας. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ πολύ. Πώς και αποφάσισες να έρθεις στη Νέα Ιωνία και να παίξεις στο πρωτάθλημα της Αλφα Αθήνας? Σίγουρα η διοίκηση και ο κύριος Μάκης έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Φτιάξαμε μια ομάδα για να πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος. Πρεμιέρα την Κυριακή. Κάθε πρεμιέρα δύσκολη. Ο coach δούλεψε πολύ καλά. Έχουμε αρχίσει από πολύ νωρίς την προετοιμασία. Και είμαστε έτοιμοι για το φετινό στόχο που είναι η άνοδος. Πώς είναι το κλίμα εδώ με τους καινούριους σου συμπαίκτες? Μια χαρά. Τι να περιμένουμε από σένα και από την ομάδα στο καινούριο πρωτάθλημα της Αλφα Αθήνας? Σίγουρα ήρθα εδώ για να δώσω το καλύτερο μου εαυτό. Τώρα η ομάδα σίγουρα είναι αιωνία, με αυτές τις μεταγραφές που έχει κάνει και την ομάδα που έχει φτιάξει η διοίκηση και ο προπονητής, είναι η άνοδος. Ωραία. Έχεις αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες. Ποια ομάδα έχεις αγαπήσει περισσότερο? Σίγουρα πέρασα πολύ ωραία χρόνια στον Εθνικό και στον Απόλλωνα. Αυτές οι δύο ομάδες. Η καλύτερη σου σεζόν που ακόμα θυμάσαι? Νομίζω είναι και στις δύο ομάδες, και στον Απόλλωνα και στον Εθνικό. Η καλύτερη σου στιγμή μέχρι στιγμής? Η καλύτερη μου σφαιρική σου καριέρα? Σίγουρα ο επιθετικός θυμάται πάντα όταν βάζει πολλά γκολ, οπότε όταν είχα κάνει το hat-trick, ας πούμε, σε μεγάλη κατηγορία. Ένα γκολ που ακόμα το θυμάσαι, το έχεις πανηγυρίσει έντονα. Ένα γκολ ήταν με τα Γιάννενα, Απόλλων Γιάννενα. Αυτό θυμάμαι. Πριν ήταν στη Super League όταν έπαιζα στον Απόλλωνα και ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ. Και αυτό μου έχει μείνει. Πώς είναι η συνεργασία σου και με τον coach, τον Σάκη, τον Σάσαλο? Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και εξαιρετικός προπονητής. Ωραία. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, έχετε πρεμιέρα. Είστε έτοιμοι για την πρεμιέρα? Πανέτοιμοι. Κάθε πρεμιέρα και δύσκολη βέβαια, αλλά οι πρεμιέρες έχουν εκπλήξεις. Είμαστε έτοιμοι, πιστεύω. Καλή επιτυχία, καλή σεζόν και πολλά γκολ σου εύχομαι. Ευχαριστώ, να είστε καλά.